Τα νοσοκομεία δεν είναι επιχειρήσεις. Κάντε τώρα μαζικές προσλήψεις. Τα νοσοκομεία δεν είναι επιχειρήσεις. Κάντε τώρα μαζικές προσλήψεις. Το σωματείο μας πήρε την πρωτοβουλία να καλέσει στη σημερινή κινητοποίηση, όπως και σε άλλες κοινέ πρωτοβουλίες με άλλα σωματεία, γιατί η κατάσταση με την πανδημία δεν πάει άλλο. Τα μέτρα που δεν έχει πάρει η κυβέρνηση δύο χρόνια τώρα έχουν φέρει την κατάσταση στο όσο εδώ και μη παρέχει μέσα στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τις 21.000, όπως επίσης χιλιάδες είναι τα νέα κρούσματα κάθε μέρα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι όλα πάνε καλά, ότι η μετάλλαξη όμικρον είναι ένα απλό συνάχι, πως σύντομα έρχεται το τέλος της πανδημίας. Όμως, η πραγματικότητα είναι άλλη. Όσο τα κρούσματα αυξάνονται, αυξάνονται και οι νοσηλίες. Οι κλινικές δεν έχουν ακόμα αποσυμφορευτεί από τη μετάλλαξη Δέλτα. Ασθενείς διασωληνώνονται εκτός ΜΕΘ. Ο ιός μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες στην υγεία όσων νοσούν. Και ενώ η κυβέρνηση επιμένει να μην στηλεχώνει τα νοσοκομεία, την πολύτιμη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στα κέντρα υγείας, στη Χαλκίδα ανοίγει δεύτερη κλινική COVID χωρίς την απαραίτητη στελέχωση. Μετατρέπει το νοσοκομείο Πέδων Πεντέλης, αυτό είναι πρόσφατο, σε εμβολιαστικό κέντρο, στερώντας και από το λαό της Σέρβιας το πιο κοντινό νοσοκομείο Πέδων εν μέσω πανδημίας. Ανοίγει τα σχολεία με τους ίδιους όρους που έκλεισαν πριν τα Χριστούγεννα. Επιμένει να μην μειώνει τους μαθητές ανά τάξη, να μην παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους. Εγκαταλείπει οποιαδήποτε προσπάθεια εκμυλάτησης και περιορισμού της διασποράς, οι εργαζόμενοι πληρώνουν από την τσέπη τους μάσκες και τεστ. Αρνείται πεισματικά να πάρει τα μέτρα στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μεταφοράς. Η κυβέρνηση μειώνει την καραντίνα σε 5 μέρες, ενώ ξέρουν ότι ένα στους τρεις που νοσούν είναι μεταδοτικός και μετά από τις 5 μέρες. Αναγκάζει δηλαδή θετικούς και μεταδοτικούς εργαζόμενους να γυρίσουν στις δουλειές τους για να μεταδώσουν και πάλι τον ιό. Τα πρωτόκολλά τους είναι πρωτόκολλα διασποράς, πρωτόκολλα επικίνδυνα για τη ζωή μας. Και για την υγεία μας. Είναι πρωτόκολλα που γίνονται λάστιχο, γιατί ένα είναι το κριτήριό τους, η εξασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και μπροστά στο κέρδος οι ανθρώπινες ζωές είναι οι αριθμοί. Τα παραδείγματα είναι δυστυχώς πολλά. Οι συνάδελφοι θα εργαζόμενοι στα αγορομάγαζα, στον επιστημισμό, στο σούπερ μάρκετ, στα φροντιστήρια. Είμαστε εκτεθειμένοι καθώς ερχόμαστε σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, συχνά σε κλειστούς χώρους. Οι χώροι δουλειάς μας δεν είναι COVID-free όπως διαφημίζεται, αλλά COVID-full. Το σωματείο μας δέχεται καθημερινά καταγγελίες. Ειδικά στον επιστημισμό και στο εμπόριο υπάρχουν καθημερινά κρούσματα που αλλού τα κρύβουν, αλλού υποχρεώνουν τους συναδέλφους να πάνε για δουλειά, αλλού κάνουν ότι δεν υπάρχουν. Η ατάκα «πάρε ένα δεπόν και έλα για δουλειά» δίνει και παίρνει. Στους περισσότερους συναδέλφους χρωστούνται ρεκό και άδειες, ενώ σε συναδέλφους που νοσούν ζητούν να αναπληρώσουν την άδεια νόσησης όταν γυρίσουν στη δουλειά. Η εντατικοποίηση σπάει κόκαλα. Στις καφετέριες, στα σούπερ μάρκετ, οι ώρες δουλειάς έτσι κι αλλιώς σε κατέβουν τους συναδέλφους μας που είναι φορτωμένοι με μειοσχελετικά από τα 20 τους χρόνια. Αυτή τη στιγμή καλούνται να καλύψουν δουλειά για ένα-δύο, πολλές φορές και παραπάνω συναδέλφους τους που νοσούν και ενώ ήδη είναι πολύ πιθανό να έχουν κολλήσει. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι συνάδελφοι βοροϊπάλοι είναι αναγκασμένοι να δουλέψουν μια ακόμα Κυριακή. Αυτή τη φορά λόγω εκπτώσεων. Η ακρίβεια μας αδειάζει το πορτοφόλι και μας βαραίνει το κεφάλι. Πολλοί συνάδελφοι αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος, δυσκολεύονται να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες. Για τους περισσότερους συναδέλφους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, ένα μοριακό τεστ ισοδυναμεί με το 10% τη μηνιά του μισθού μας. Δεν το ανεχόμαστε. Το 2022 δεν είναι κανονικότητα να μην μπορείς να έχεις ρεύμα, θέρμανση, στέγη, να ρισκάρεις τη ζωή και την υγεία σου για ένα μεροκάματο. Κανονικότητα θα έπρεπε να είναι ζωή και υγεία με δικαιώματα.
χορτάσαμε από ατομική ευθύνη. Πολλά χρόνια τώρα χορτάσαμε κυβερνήσεις και τις αναλλαγές τους που τσάκισαν το σύστημα υγείας και τα δικαιώματά μας. Μόνο στην οργάνωση του αγώνα μας μπορούμε να στηριχθούμε, να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, να δυναμώσουμε τα σωματεία μας, να δυναμώσουμε την κοινή δράση των σωματείων. Βεβαίως, το συντονισμό των σωματείων θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει αναλάβει το εργατικό κέντρο. Πολλοί συναγωνιστές, καλό πρόεδρε, τα μας ρωτάνε. Μα πού είναι το εργατικό κέντρο, είναι εύλογη αυτή η απορία. Δείχνει την βροντερή απουσία του. Ενώ το εργατικό κέντρο θα έπρεπε να παίρνει πρωτοβουλίες, να οργανώνει τον αγώνα των εργαζομένων της Εύβοιας, έχει κατεβάσει μελά. Ακόμα και όταν αναγκάστηκαν κάτω από την πίεση να πάρουν κάποιες αποφάσεις, η δράση τους περιορίστηκε σε δημόσιες σχέσεις. Ανέβαλαν μέχρι και το συνέδριο. Η πλειοψηφία της διοίκησης επιλέγει να μην ασχοληθεί με τα οξυμένα προβλήματα στους χώρους δουλειάς, με την οργάνωση της απάντησης στην επίθεση που δεχόμαστε, με την προστασία της υγείας και της ζωής μας. Αυτή τους τη στάση εκ των πραγμάτων τους βάζει με την πλευρά της εργοδοσίας και όχι με τη δική μας πλευρά. Εκ των πραγμάτων η στάση τους στηρίζει την πολιτική της κυβέρνησης. Λοιπόν, η σημερινή συγκέντρωση δείχνει ότι υπάρχει ο δρόμος του συντονισμού, της κοινής δράσης των σωματείων, ο δρόμος του αγώνα. Παίρνουμε την υπόθεση της υγείας των δικαιωμάτων και της ζωής μας στα χέρια μας. Δυναμώνουμε τα σωματεία μας, τη δύναμή μας. Παίρνουμε δύναμη από τους εμβληματικούς αγώνες των τελευταίων μηνών που απέδειξαν ότι μόνο οι αγώνες έχουν αποτελέσματα. Από τον αγώνα των εργαζομένων στην eFood, που μέσα σε δύο μέρες λύγησε ολόκληρη πολυεθνική και κατέκτησε συμβάσεις αορίστου χρόνου, ενώ η εργοδοσία προχωρούσε σε δουλειά ως συνεργάτες με μπλοκάκι. Από τον αγώνα των εργαζομένων στην Κόσκο, που παρέλυσε το λιμάνι και άφησε τα πλοία με τα κοντέινερ να περιμένουν στην ουρά, πετυχαίνοντας να αυξηθούν τα άτομα στα κόστα, να ενισχυθούν τα μέτρα προστασίας, να ξεκινήσει η συζήτηση για νέα συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις σε ένα χώρο δουλειάς σύγχρονο κάτεργο. Από τον αγώνα των εργαζομένων στη Λάρκο, που αντέχει δύο χρόνια τώρα και κρατάει το εργοστάσιο ανοιχτό, αγώνα στον οποίο εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας. Ο αγώνας του λαού της Βόρειας Εύβοιας, του Σωματείου των Ρετσινάδων, που ανάγκασε την κυβέρνηση αντί για κοινοφελή εργασία με 500 ευρώ και αμφίβολη διάρκεια, να αναγκαστεί να δεχθεί 7 ετή εργασία με 800 ευρώ. Δεν θα θυσιάσουμε την υγεία και τη ζωή μας για τα κέρδη των επιχειρήσεων. Σπάμε το φόβο, υπερασπιζόμαστε την υγεία και τη ζωή μας. Απαιτούμε μαζικά και επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ για όλους. Να αυξηθούν τα σημεία μαζικής δειγματοληψίας και να σταματήσει η ταλαιπωρία των εργαζομένων. Να επεκταθεί το ωράριο ώστε να καλύπτει και όσους εργάζονται το πρωί. Οργάνωση τώρα της επιδημιολογικής επιτήρησης και ουσιαστικής ειχνηλάτησης στους χώρους δουλειάς με ευθύνη του κράτους. Με έλεγχο των μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς και με οργάνωση των λειτουργικών ελέγχων σε χώρους δουλειάς, ειδικά εκεί που αποσχολούνται πολλοί εργαζόμενοι, με ευθύνη του ΕΟΔΗ και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Ενίσχυση του προσωπικού στον ΕΟΔΗ, στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και στους ελληνικούς μηχανισμούς. Με εξασφάλιση αδειών ειδικού σκοπού σε όσους εργαζόμενους βγαίνουν θετικοί, νοσούν, σε όσους βρίσκονται σε καραντίνα και σε όσους πρέπει να επικοινωνούν μικρά παιδιά ή ηλικιωμένους με το κόστος να επιβαίνει πραγματικά αποκλειστικά το κράτος και την εργοδοσία. Διάρκεια καραντίνας με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και όχι τις ανάγκες της εργοδοσίας. Με μέτρα για τακτικά και ασφαλή δρομολόγια στις αστικές κοινωνίες, στα μέσα μεταφοράς προσωπικού των εταιριών και γενικά τις μεταφορές. Με πάταξη της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, απαγόρευση των αναστολών συμβάσεων και των απολύσεων. Καμία περιστολή δημοκρατικών δικαιωμάτων με πρόσχημα τον κορονοϊό. Ενίσχυση του προγράμματος μαζικού εμβολιασμού. Ειδική πρόβλεψη για τους μετανάστες εργάτες και τον καταβλισμό στη Ριτσόνα, ώστε να μην αποκλείεται από το εμβολιαστικό πρόγραμμα.